Το πρώτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια και είχε ως θεματικό αντικείμενο τους εργαζόμενους και τους ανέργους. Βασική στόχευση στην πορεία για το 11ο συνέδριο που θα γίνει το Δεκέμβριο είναι το άνοιγμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κοινωνία. Λέγοντας τη γενικότερη πρόθεση, σχεδιασμό και στόχο που έχει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ναι, είναι το άνοιγμα του κόμματός μας στην ευρύτερη κοινωνία. Να σας θυμίσω ότι από το προηγούμενο μας συνέδριο, πέρυσι την Άνοιξη, ήδη είχαμε πραγματοποιήσει το λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα, που από εκεί ξεκίνησε δειλά-δειλά τα πρώτα του βήματα, το άνοιγμα στην κοινωνία. Αυτό συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με τις περιοδίες του ίδιου του Προέδρου του κόμματός μας, αλλά και όλων των στελεχών της παρατάξεως μας, βουλευτές, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, τοπικά κομματικά στελέχη. Πετύχαμε ένα άνοιγμα στις γραμματείες, στους τομείς του κοινοβουλευτικού έργου, με συμμετοχή πολλών. Και έρχεται τώρα. Και ερχόμαστε τώρα, μετά την, θα έλεγα, κατά κοινή ομολογία, οργανωμένη και καλά δουλεμένη παρουσία του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΔ, να μπούμε στην τελική ευθεία για το 11ο συνέδριο αρχών και θέσεων της παρατάξεώς μας. Τα προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας διεξάγονται μέσα από ανοιχτές διαδικασίες με διευρυμένη συμμετοχή πολιτών και χρήση πολλών τεχνολογικών καινοτομιών. Συνέδρια που έχουν να κάνουν με διαφορετικές θεματικές. Προσυνέδρια που πριν από κάθε από αυτά, από καθένα από αυτά, προηγείται ένα ερωτηματολόγιο. Να σας πω ότι στο πρώτο προσυνέδριο που πραγματοποιήθηκε χθες έγινε η παρουσίαση των στοιχείων των ερωτημάτων σχετικά με τα θέματα εργασίας, δυνατότητα εργασίας, αλλά και για τους ανέργους, προγράμματα, θέσεις, απόψεις. Σε αυτό το ερωτηματολόγιο καταρχήν συμμετείχαν πάνω από 17.500 συμπολίτες μας. Όχι μονάχα κομματικά μέλη ή ξέρω εγώ, στελέχη του κόμματος ή αξιωματούχοι. Πολίτες οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να συμπληρώσουν, να προτείνουν, να αρνηθούν, να αντιπροτείνουν. Το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Εκεί δηλαδή που είχαμε τρία πάνελ, τρεις ενότητες συζητητών. Καταρχήν η πρώτη ήταν τρεις άκρως επιτυχημένοι νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι ξεκίνησαν από το μηδέν του μηδενός και κατάφεραν με πολύ κόπο, με πολλή δουλειά, με στόχο, με πειθαρχία, με στρατηγική και σχέδιο να πετύχουν να έχουν επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών. Περιέγραψαν το δικό τους όνειρο, τη δικιά τους στρατηγική, το δικό τους σχέδιο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, αλλά και τις προτάσεις τους, ειδικά μετά από πολλά ερωτήματα που δέχτηκαν, τόσο από το κοινό που βρέθηκε στο πρώτο προσυνέδριο στη Νίκαια, στον Πειραιά, στην έδρα της φτωχολογίας, όπως λέγεται, ή της ανεργίας. Από τη μια, από την άλλη, είχαμε δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και πάρα πολλά δεκάδες ερωτήματα μέσα από το Twitter και το Facebook πολιτών, οι οποίοι παρακολούθησαν ζωντανά τη συζήτηση, αξιοποιώντας τεχνολογία.